Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό βελτίο ειδήσεων από το One Channel. Δίχως τέλος η αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ. Να μην έχουμε μία χαοτική Βαβέλ που συγκρούεται για διαδικαστικά ζητήματα, ζήτησε με άρθρο του ο Στέφανος Κασελάκης. Πρόταση μομφής εναντίον του Προέδρου προανήγγειλε ο Παύλος Πολάκης. Ερωτηματικό παραμένει το πρόσωπο που θα λάβει τελικά την έδρα του πρώην βουλευτή επικρατείας, Όδωνα Ηλιόπουλου. Ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συγκαλεί εκτάκτως αύριο σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Επίθεση με drones εναντίον του Ισραήλ πραγματοποίησε η Χεζμπολάχ. Εντατικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο. Συνεχίζονται οι διπλωματικές δραστηριότητες από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη εκεχηρίας. Σοκάρει το νέο περιστατικό βιασμού στον Κολωνό. 44χρονος βίαζε κατ' εξακολούθηση 16χρονη φίλη του γιού του. Όλο το σχέδιο με το οποίο απειλούσε την 16χρονη. Η κοπέλα βρήκε τη δύναμη να μιλήσει στον πατέρα της, ο οποίος αμέσως τον κατήγγειλε στις αρχές. Χωρίς τέλος η αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Στέφανο Κασελάκη να δίνει με άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής το στίγμα των προθέσεών του για τον τερματισμό των συνεχών χαοτικών διαφωνιών. Την ίδια ώρα, ο Παύλος Πολάκης, που έχει δηλώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ηγεσία, συνεχίζει τις βολές κατά της Αθηνάς Λινού με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συγκαλεί εκτάκτως αύριο σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Στέφανος Κασελάκης, με άρθρο του στο Βήμα, σημειώνει ότι οι πολίτες ζητούν να διορθώσουμε τα λάθη μας και δίνει το στίγμα του για το που θέλει να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να αφουγκραστούμε τις αγωνίες των πολιτών, ενισχύοντας την δημοκρατική λειτουργία των οργάνων και ενθαρρύνοντας τη λειτουργική πολυφωνία, χωρίς αυτή να μετατρέπεται σε μια χαοτική κομματική Βαβέλ που συγκρούεται αένα για διαδικαστικά ζητήματα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει θέμα ηγεσίας και προαναγγέλει ότι θα καταθέσει μομφή στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή, με μοχλό πίεσης μάλιστα στην ηγεσία τις καταγγελίες του για τις χρηματοδοτήσεις του Ινστιτούτου Πρόληψης της Αθηνάς Λινού. Ο κύριος Πολάκης αποκαλύπτει σε ανάρτησή του ότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον κάλεσε στο τηλέφωνο. Όμως μετά που έστησε αυτό το ψεύτικο κλάμα για να οδηγήσουν συντονισμένα στη διαγραφή μου, έψαξα τη δραστηριότητά της για να καταλάβω τι συμβαίνει και βέβαια να αμυνθώ για τη δολοφονία χαρακτήρα και είδα πως είναι και άτιμη και διεφθαρμένη. Γι' αυτό να μην τολμήσει να με ξαναπάρει τηλέφωνο. Η Κουμουνδούρου επιμένει να βλέπει τον πραγματικό αντίπαλο στην ομάδα των 87, χαρακτηρίζοντας προσχηματικές τις διαφωνίες και την κριτική που ασκούν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με τον κύριο Πολάκη, τη διαφωνία του οποίου τη χαρακτηρίζουν πολιτική. Άλλο πράγμα να έχεις πολιτική διαφωνία σε ορισμένα πράγματα και να συμβάλλεις στην επίλυσή του, και άλλο πράγμα να επιλέγεις για ανύπαρκτα πράγματα, όπως έγινε στην τελευταία πολιτική γραμματεία, η αποχώρηση. Όλα αυτά έχουν κουράσει και προκαλούν αποστροφή. Η συνεχής αναζήτηση, για παράδειγμα, εσωτερικών εχθρών και αντιπάλων, η στοχοποίηση στελεχών, όλα αυτά πρέπει να τελειώσουν. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να ανακοινωθεί και η παράδοση της έδρας του Όδωνα Ηλιόπουλου στην Πόπη Τσαπανίδου, που είχε τοποθετηθεί Τέταρτη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας από τον Αλέξη Τσίπρα. Το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΑ στο Κοροπή επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός σήμερα το πρωί, όπου ενημερώθηκε για την δρομολόγηση των νέων λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Στις δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο σχέδιο της κυβέρνησης για αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών. Μιλάμε για λεωφορεία σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Μιλάμε για λεωφορεία τα οποία είναι απολύτως προσβάσιμα στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Μιλάμε για λεωφορεία με κλιματισμό, λεωφορεία τα οποία είναι απολύτως ασφαλή και τα οποία ουσιαστικά αναβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η κυβέρνηση αυτή έχει επενδύσει συστηματικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δρομολογούνται πολύ διαφορετικοί διαγωνισμοί προκειμένου να μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτοί είναι σύνθετοι διαγωνισμοί οι οποίοι θέλουν το χρόνο τους προκειμένου να υλοποιηθούν. Αλλά πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες οι συμπολίτες μας στην Αττική θα αρχίσουν να βλέπουν μια αισθητή διαφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών. Για να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα, θα συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Σεβαστάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Σεβαστάκη. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Η τελευταία εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο κύριος Κασελάκης συγκάλεσε εκτάκτως αύριο την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο σας για τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και αυτή την ανεμοθύελα που φαίνεται να επικρατεί στο εσωτερικό του. Ναι, την παράδοξη
για την μακροσκοπική, για το μακροσκοπικό βλέμμα, παράδοξη ανεμοθύελα, την ανεξήγητη ανεμοθύελα, όταν υποτίθεται ο πολιτικός σου, ο κεντρικός πολιτικός σου αντίπαλος βρίσκεται σε δυσκολία, εννοώ τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει δημοσκοπική υποχώρηση πάρα πολύ σοβαρή, όταν ο άλλος πολιτικός, όχι αντίπαλος, ανταγωνιστής, εκ των πραγμάτων με την, το ΠΑΣΟΚ εννοώ, βρίσκεται σε μια διαδικασία ανά επανεκλογής, επαναορισμού του πολιτικού του προσώπου μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες της εκλογής νέου ηγέτη, να βρίσκεσαι εσύ στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μέσα από προσοχή. Ας δούμε ποιοι είναι οι ισχυρισμοί, οι πολιτικοί ισχυρισμοί. Είναι για μικρά πράγματα και κυρίως είναι μια σχεδόν σε συντριπτικό βαθμό εξατομικευμένη σύγκρουση, προσωπική σύγκρουση. Σύγκρουση που δηλώνει αυτό που έχει συμβεί, την ψυχολογική και συναισθηματική διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, και επίσης δηλώνει μικροσκοπικές στρατηγικές. Δεν είναι καν σκάκι. Είναι μικρές κινήσεις υπονόμευσης του εσωκομματικού αντιπάλου. Η κάθε πλευρά έχει την ευθύνη της. Με αυτούς τους όρους δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι θα έχουμε και μια δημοσκοπική υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι μετρήσεις θα το επιβεβαιώσουν αυτό. Γιατί ο κόσμος βλέπει ότι δεν είναι ικανός σαν πολιτικός οργανισμός να κάνει τη δουλειά για την οποία πήρε την εντολή. Καλός ή κακός πήρε μια εντολή. Δεν την κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν είναι παραγωγικός. Άλλος ασχολείται με τα προσωπικά του, άλλος ασχολείται με τις διαπροσωπικές συγκρούσεις. Πολιτικό αποτέλεσμα δεν έχουμε. Πολιτική αφήγηση, πολιτικό ισχυρισμό δεν έχουμε. Σε αυτό το φόντο, το κείμενο, το άρθρο του Κασελάκη στο Βήμα είχε ενδιαφέρον. Θα μείνω σε ένα σημείο που τουλάχιστον για τα δικά μου γράμματα, για τις δικές μου πολιτικές γνώσεις, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο Κασελάκης εντόπισε δύο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, τη θητεία δηλαδή και την φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, σε αντιδιαστολή με το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σιμίτη, το οποίο ενοχοποίησε ως κατά κάποιο τρόπο νεοφιλελεύθερη εκτροπή, η οποία επηρεάστηκε από τη γενική στροφή προς τα δεξιά της σοσιαλδημοκρατίας, της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Άρα απευθύνεται στο θυμικό, στο βαθύ θυμικό του παλιού ΠΑΣΟΚ και το αντιδιαστέλει με το θυμικό του εξυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ. Το είχε κάνει αυτό και στην εκδήλωση, όταν ενώ είχε προαναγγείλει την συμμετοχή του στην εκδήλωση για τον Κώστα Σιμίτη που είχε οργανώσει το δίκτυο και η Άννα Διαμαντοπούλου, και στο τέλος δεν πήγε και έβγαλε και ένα κείμενο έτσι κατά κάποιο τρόπο επικριτικό. Άρα βλέπεις μια αμφιθυμία ως προς τον άλλο χώρο, τον όμορο χώρο, από την πλευρά του Προέδρου. Αυτό δηλώνει, κατά την προσωπική μου γνώμη, και μια εσωτερική αναποφασιστικότητα συνολικά. Πώς θα αντιμετωπίσεις, πώς θα χειριστείς τον όμορο χώρο, ο οποίος είναι και ανταγωνιστής και συναγωνιστής. Ο όμορος χώρος είναι ο χώρος με τον οποίο θα συνεργαστείς για να κάνεις πολιτική παραγωγή, στο όνομα της κεντροαριστεράς, και από την άλλη μεριά είναι ο ανταγωνιστής σου σε κομματικό επίπεδο. Ποια από τα δύο ενδύματα θα φορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Σε αυτό δεν έχει δοθεί απάντηση και φοβάμαι ότι δεν υπάρχει απάντηση κλεισμένη όλη μέσα σε αυτή την εσωστρέφεια. Εξάλλου είναι πολύ αδύνατο πολιτικά να κάνεις κατηγοριοποιήσεις των πολιτικών χώρων με βάση πρόσωπα ή με βάση πολιτικές. Ο Σιμίτης δεν ήταν η νεοφιλελεύθερη στροφή του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε στροφή σε ένα άλλο είδους καπιταλισμό, αλλά δεν ήταν η νεοφιλελευθερισμός. Υπήρχε κοινωνικό κράτος, όπως και η περίοδος του Ανδρέα Παπανδρέου, ειδικά η τρίτη περίοδος μετά το 1993, ήταν μια περίοδος που ενσωμάτωσε
πολιτικές, ας το πούμε, φιλελεύθερης κατεύθυνσης. Δεν είναι καθαρά τα όρια. Εν πάση περιπτώσει όμως, είναι ένα πολιτικό κείμενο αυτό το κείμενο στο Βήμα και το θεωρώ ότι αντιδιαστέλλεται, αντιδικεί και με αυτό το lifestyle, με τις προσωπικές αναρτήσεις, με τις προσωπικές εικονογραφίσεις, οι οποίες δίνουν και πάτημα στους αντιπάλους για να τον απομειώνουν ως προσωπικότητα. Τώρα, αυτή η κρίση που ξέσπασε στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με αφορμή την αμφισβήτηση του κύριου Κασελάκη από τον κύριο Πολάκη. Και μάλιστα ο κύριος Πολάκης είχε υποστηρίξει τον κύριο Κασελάκη για πρόεδρο και τώρα φαίνεται έτοιμος να διεκδικήσει εκείνος την ηγεσία. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Είναι αλλαγή αρχιτεκτονικής. Δηλαδή, η πρόθεση προσεκτικά διατυπωμένη, αρκετά σχεδιασμένη και εκφρασμένη του Παύλου Πολάκη να διεκδικήσει, αλλάζει τους συσχετισμούς. Γι' αυτό και η πλευρά του Στέφανου Κασελάκη δεν τζιμπάει. Δηλαδή προσπαθεί να εντοπίσει την κριτική της, να κατευθύνει την κριτική της στους 87 που τους θεωρεί πιο εύκολους και πιο εικονογραφικά ευκρινείς. Ας πούμε εκπροσώπους του παλιού που ιτήθηκε το 23. Της παλιάς γραφειοκρατίας. Κάπως έτσι θέλει να τους σκηνοθετήσει και σε αντίθεση με τον Παύλο Πολάκη, τον οποίο τον διαχωρίζει. Λέει ότι είναι μια πολιτική άποψη και εν πάση περιπτώσει θα μιλήσω με τον Παύλο, το μικρό όνομα. Δηλαδή δεν έχει προσπαθεί να δείξει ότι δεν έχει κόψει τις ψυχολογικές, συναισθηματικές και ας το πούμε ηθικές γέφυρες που τον συνδέουν, γιατί πράγματι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ο Παύλος Πολάκης έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εκλογή του. Τώρα, ο κύριος Κασελάκης με τον κύριο Πολάκη όμως δεν απευθύνονται στο ίδιο ακροατήριο. Δηλαδή, θα είχε νόημα αν, ας πούμε, πήγαινε και πάλι σε εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ για ανάδειξη νέου Προέδρου, να είχαμε από τη μία υποψηφιότητα Πολάκη και από την άλλη Κασελάκη. Ποιες διαφορετικές πολιτικές προτάσεις θα εκπροσωπούσε ο καθένας? Γιατί και οι δύο είναι αντιμητσοτακικοί, αν μπορούσαμε να πούμε. Όλοι είναι αντιμητσοτακικοί, ακόμα πολύ περισσότερο και μέσα στη Νέα Δημοκρατία πια. Όταν αδυνατίζει ένα πολιτικό σύστημα, όλοι στρέφονται εναντίον του και χωρίς καμία τύψη. Τα έχει αυτά η πολιτική. Επομένως, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο ή οι συνιστώσεις του η αντιμητσοτακική πλευρά. Όχι, δεν είναι το ίδιο κοινό. Δεν απευθύνονται στο ίδιο συλλογικό υποσυνείδητο οι δύο πολιτικοί άνδρες. Άλλο είναι ο Παύλος Πολάκης, άλλο ο Στέφανος Κασελάκης. Διασταυρώνεται ένα μέρος του κοινού τους, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι η ίδια η μακροσκοπική, η στρατηγική τους σύλληψη. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι υπάρχει πολιτικό υπόστρωμα. Απλώς δεν ξέρουμε αν θα εκφραστεί μέχρι τέλους ή αν τακτικές επιλογές επιβάλλουν είτε να το μεταθέσουν είτε να το οξύνουν τώρα με το συνέδριο του Οκτωβρίου, των αρχών του Οκτωβρίου. Άρα πιστεύετε ότι ενδεχομένως στο συνέδριο αυτό το συνέδριο μπορεί να πάρει και μία μορφή διαδικασίας εκλογής νέου Προέδρου ή μπορεί να προλάβει ο κύριος Κασελάκης να κάνει κάποια κίνηση πριν? Εγώ είμαι αβαθύτητα πεπισμένος, εάν διαβάζω καλά τα σημάδια, οι ονοσκόποι δεν είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν σημάδια ότι θα προσπαθήσει να αναδιπλωθεί, θα προσπαθήσει να γεφυρώσει, δεν είναι σε θέση να δώσει τη μάχη με ένα τόσο πυκνό, πειθαρχημένο και στρατευμένο κοινό όπως αυτό το οποίο συσπυρώνει ο Παύλος Πολάκης. Σε κάθε περίπτωση θα είναι πολύ χαμηλότερη η επίδοσή του σε περίπτωση εκλογής από ό,τι ήταν οι προηγούμενοι. Δεν είχαν κερδίσει τίποτα. Και με αυτούς τους όρους θα γίνει η εσωκομματική διαπραγμάτευση. Εκείνο που είναι σίγουρο ότι θα οξυνθεί η σχέση, θα εξωθηθούν ίσως και ορισμένα πρόσωπα, ειδικά εξωκοινοβουλευτικά, από την ομάδα των 87. Είναι προφανές ότι θα δοθεί εκεί η μάχη για να, πώς το λένε, εκτονωθεί κατά κάποιο τρόπο και αυτό το δυναμικό που συσσωρεύεται
με έναν αυτοκαταστροφικό τρόπο τον τελευταίο χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλον αυτό τον εσωτερικό πόλεμο, ποιος είναι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα? Μήπως τον ευνοεί αυτή η κατάσταση? Μέχρι στιγμής τον έχουμε δει να είναι απόν. Όταν φθείρεται ένα οίκημα, φθείρονται και οι θαμώνες του, οι μέτοχοι, οι κάτοικοι. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει ατραυμάτιστο και τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ένα μέρος του κοινού θα θεωρήσει εκείνον υπεύθυνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ολικού πολέμου φθείρονται όλοι, πέφτουν όλοι. Όταν ο Μιλτιάδης Εύερτ, όντας εσωτερικός αντιπολιτευτικός παράγων στη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει, να μετατρέψει την αντιπολιτευτική θέση της Νέας Δημοκρατίας σε νίκη, μειώθηκαν τα ποσοστά, ούσα αντιπολιτεύσει τότε η Νέα Δημοκρατία, ο Μιλτιάδης Εύερτ εφθάρει, αλλά εφθάρει και ένα σύστημα που τον στήριζε και έτσι αναδείχθηκε ως προβεβλημένη διάδοχη λύση ο Κώστας Καραμαλής στη συνέχεια. Θέλω να πω λοιπόν ότι ένα σπίτι φθείρεται, φθείρονται όλοι. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν πρέπει, είναι λάθος να γίνει μέρος αυτού του πολέμου φθοράς. Δεν είναι η θέση του, δεν είναι εγκατεστημένος. Παρόλο που στο συνέδριο πιστεύω ότι έκανε λάθος, που έγινε ένας από τους μετόχους της σύγκρουσης, είναι λάθος. Ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να βγει έξω από αυτό το κάδρο και να βοηθήσει ουσιωδώς σαν μια πολιτική προσωπικότητα να ανακτήσει αυτό το ρόλο. Αυτό είναι το rebranding, το πραγματικό. Να γίνει, ας το πούμε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τις μακρές περιόδους που έφυγε από την εξουσία. Κάτι τέτοιο πρέπει να στοιχειοθετήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εάν μπει μέσα σαν μέτοχος αυτού του δράματος, νομίζω θα φθαρεί, θα ενοχοποιηθεί από ένα μέρος του κοινού του ΣΥΡΙΖΑ, του μεικτού και περίπλοκου αυτού κοινού του ΣΥΡΙΖΑ, και επίσης είναι σίγουρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μειώσει πάρα πολύ τα ποσοστά του. Άρα και τη διαπραγματευτική του δύναμη έναντι των άλλων πολιτικών κομμάτων. Τώρα, αυτή η κρίση που ξέσπασε αυτή τη φορά στον ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε ότι θα είναι καθοριστική για να γίνει ένα οριστικό ξεκαθάρισμα? Δεν ξέρω τι εννοούμε ξεκαθάρισμα. Είναι τέτοιες οι διαφορές θεωρήσεων, έχει υπάρξει μια τέτοια πολυμέρεια, τόσο πολυχασμένα μέτωπα, διαβάζεις δηλαδή από τα δίκτυα απίστευτα πράγματα, που δεν ξέρω αν φεύγει κάποιος και μένει κάτι συμπαγές και καθαρό. Αυτά γινόταν στην παλιά αριστερά, στην αριστερά της μεταδικτατορίας. Στη νέα αριστερά, που χρειάζονται τελείως άλλα εργαλεία για να αναλύσει την κατάσταση, και όχι μόνο αυτά που εισηγήθηκε στο άρθρο του ο Στέφανος Κασελάκης για το οικονομικό μοντέλο που πρέπει να αντικαταστήσει το μοντέλο, το φθαρμένο κατά κάποιο τρόπο και διεφθαρμένο και αντιπαραγωγικό μοντέλο οικονομίας που έχουμε, αλλά πολύ πιο σύνθετα εργαλεία που αφορούν και το κράτος και την εκπαίδευση, το μεγαλύτερο μέτωπο το οποίο το αποβαθμίζουν όλοι, το κάνουν μια στατιστική εργασιακών διευθετήσεων, τόσοι φιλόλογοι έναντι τόσων κοινωνιολόγων, ας πούμε. Ενώ δεν είναι αυτό η παιδεία, είναι ο κρισιμότερος παράγοντας για να κάνει ανάπτυξη η χώρα, η ευφυΐα των ανθρώπων, η συλλογική και ατομική ευφυΐα των ανθρώπων, αυτό είναι η μεγαλύτερη παραγωγική δύναμη. Λοιπόν, υπ' αυτούς τους όρους δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι αν γίνει ακόμα μια διάσπαση, ότι θα υπάρξει μια κάθαρση. Γιατί δεν υπάρχει ηγεμονεύουσα ιδεολογική, ηγεμονεύουν ιδεολογικός άξονας. Ο πιο ισχυρός και πιο συμπαγής είναι αυτός που συμπυκνώνει ο Παύλος Πολάκης. Σε επίπεδο δηλαδή προσωπική φυσιογνωμίας, το κοινό που συμπυκνώνει ο Πολάκης είναι το πιο συμπαγές και το πιο ισχυρό. Αλλά πάλι θα είναι υποσύνολο αυτού που αποπειράται να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ανοιχτό πεδίο που να εκφράζει την κεντροαριστερά και να δίνει το τέμπο στο εσωτερικό της κεντροαριστεράς για να κάνει πολιτική παραγωγή και στο τέλος κυβέρνηση.
Μάλιστα. Κύριε Σεβαστάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Από μία κλωστή κρέμεται η γενικευμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή, μετά τα τυφλά χτυπήματα από τη Χεσμπολάχ με ρουκέτες προς το Ισραήλ, αλλά και τους συνεχείς ανελέητους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών σε αμάχους Παλαιστινίους. Την ίδια ώρα, το σενάριο για εκεχηρία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ μοιάζει μακρινό, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών να βρίσκουν διαρκώς εμπόδια. Ένα 24ωρο μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ, Τελαβίβ και Ουάσινγκτον προσπαθούν να μετρήσουν τι σημαίνει αυτή η κλιμάκωση για τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε διάγγελμά του μετά τις επιθέσεις, ο ηγέτης της Χεσμπολάχ, Χασάν Νασράλα, προσπάθησε να υποβαθμίσει τα χτυπήματα του Ισραηλινού στρατού. وهذا إذا بده نفترض عمل استباقي لم يترك أي أثر على الإطلاق على عملياتنا العسكرية اليوم لا على صواريخها ولا على مسيراتها ولا على مجاهديها ولا على مقاتليها إذا بعدين قررنا بأنه هذا الرد الأولي مش كافي ومحتاج إلى استكمال هذا بيجي وقته إن شاء الله بعدين في وقت متأخر ولاحق. Ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. We have been concerned about the conflict escalating into an all-out regional war since October 7th, and we have worked round the clock with partners and allies, moving military assets, engaging in intensive diplomacy, both publicly and privately behind the scenes, to avert that outcome. We continue to work to avert that outcome. Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες στο Κάιρο για κατάπαυση του πυρός έληξαν άδοξα, με τις δύο πλευρές να αρνούνται τους συμβιβασμούς που πρότειναν οι διαμεσολαβητές, ώστε να φτάσουν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Η Χαμάς λέει πως απορρίπτει τις νέες προτάσεις του Ισραήλ που της παρουσιάστηκαν και κατηγορεί τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου πως αλλάζει συνεχώς τους όρους της συμφωνίας, κάτι που αρνείται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε πιο χαμηλό βαθμό επίπεδο. Στη Γάζα, ο Ισραηλινός στρατός διέταξε την απομάκρυνση των αμάχων από την Ντέιρ αλ-Μπάλαχ αλλά και την εκένωση του νοσοκομείου Αλ-Άξα, καθώς, όπως λέει, από εκεί επιχειρούν ένοπλοι της Χαμάς. Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο διακρίνονται ένοπλοι της οργάνωσης να πυροβολούν έναν Ισραηλινό στρατιώτη. Και όλα αυτά ενώ ρουκέτα της Χαμάς χτύπησε το Τελαβίβ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα. Με τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής θα συνομιλήσουμε τώρα, Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Οι συνομιλίες στο Κάιρο έληξαν χωρίς αποτέλεσμα. Θέλουν πραγματικά λύση στην φάση αυτή? Κοιτάξτε, η απάντηση είναι, άλλωστε την είχαμε προβλέψει λίγο πολύ και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι και οι δύο πλευρές, για διαφορετικούς λόγους προφανώς, δεν θέλουν αυτή τη στιγμή την κατάπαυση του πυρός. Και κυρίως το Ισραήλ και προσωπικά ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου για μία σειρά από λόγους που έχουμε εξηγήσει. Επομένως, η άποψη ότι θέτει συνεχώς προϋποθέσεις για τη συμφωνία, προϋποθέσεις που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τη Χαμάς, έχει νομίζω μία βάση. Παραδείγματος χάρη η παραμονή των στρατευμάτων, Ισραηλινών στρατευμάτων στη Ράφα και στο μέσο της Γάζας, κάτι που δεν θα μπορούσε να κάνει αποδεκτούς η Χαμάς αυτούς τους όρους και ως αυτού του δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Με άλλα λόγια και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή και ειδικότερα το Ισραήλ και νομίζω πολύ προσωπικά ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου εξυπηρετούνται από τη συνέχιση της σύγκρουσης και ενδεχομένως από την κλιμάκωση η οποία διαφαίνεται στον ορίζοντα μετά τις νέες επιθέσεις μεταξύ Χεσμπολάχ και Ισραήλ στο Λίβανο, στα σύνορα Λιβάνου και Ισραήλ. Ως εκ τούτου νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια νέα φάση η οποία εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους για την περιφερειακή σταθερότητα με το ενδεχόμενο περιφερειακής ανάφλεξης και εάν δεν υπάρξουν πιο αποφασιστικά βήματα από πλευράς Ουάσιγκτον αλλά και γενικότερα της Δύσης, νομίζω ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε κάτι πολύ χειρότερο. Με ποιον τρόπο η ένταση αυτή ευνοεί τον κύριο Νετανιάχου? Κοιτάξτε, νομίζω αναφέραμε πρώτον ότι η παράταση του πολέμου
εξυπηρετεί το πολιτικό του μέλλον. Με άλλα λόγια, για όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, παραμένει στην Πρωθυπουργία και ως εκ τούτου το πολιτικό του, η πολιτική του διαδρομή λίγο πολύ συνεχίζεται. Δεύτερον, και η πολιτική του, η προσωπική του ελευθερία, διότι αν τερματιστεί ο πόλεμος θα αποχωρήσει από την εξουσία, θα βρεθεί στο δικαστήριο για διαφθορά και ενδεχομένως στη φυλακή. Σημείο πρώτον. Σημείο δεύτερον, παίζει ένα πολιτικό παιχνίδι με τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, με άλλα λόγια με την μη κατάπαυση του πυρός, στην ουσία διευκολύνει την εκλογή Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι κατά κάποιο τρόπο η προσωπική του επιλογή. Και τρίτον, με την κλιμάκωση θα ήθελε να φέρει σε άμεση σύγκρουση τις Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Είναι ένας διαρκής πάγιος στόχος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου αυτή η σύγκρουση. Επομένως, για όλους αυτούς τους λόγους, δηλαδή οι περισσότεροι έχουν να κάνουν σχέση με την εσωτερική πολιτική κατάσταση του Ισραήλ, νομίζω ότι δεν επιθυμεί τη λύση αυτή τη στιγμή, την κατάβαση του πυρός και το άνοιγμα της διαδικασίας για την ειρήνευση και σταθεροποίηση της περιοχής. Τώρα που έχουν σταματήσει οι συνομιλίες στο Κάιρο, είναι επικίνδυνο αυτό το διάστημα, διότι απάντησε η Χεζμπολάχ, μπορεί αυτό το χρονικό διάστημα να γίνει πειρασμός και για άλλους, όπως ας πούμε οι Χούθοι. Κοιτάξτε, για όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, ο πειρασμός υπάρχει για κάθε πλευρά, για τον άξονα, αν θέλετε, της αντίστασης που περιλαμβάνει τους Χούθοι κτλ. Επομένως, θα εντείνουν κατά κάποιο τρόπο τις δραστηριότητές τους. Η αποφασιστική απάντηση στο πρόβλημα είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός. Κάτι που εξυπηρετεί και το Ισραήλ και που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή και την παγκόσμια σταθερότητα. Για όσο δεν υπάρχει κατάπαυση και ο τερματισμός σε αυτό το βάρβαρο πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, οι κίνδυνοι ελοχεύουν από κάθε πλευρά. Ως εκ τούτου, τονίζω για μία ακόμη φορά ότι θα πρέπει να υπάρξουν πολύ πιο δραστικά μέτρα από πλευράς και Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Παραδείγματος χάρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει μεθαύριο που συνεδριάζει το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών να αποφασίσει σε πολιτικό επίπεδο την υιοθέτηση κάποιων κυρώσεων απέναντι στο Ισραήλ ή τουλάχιστον απέναντι σε ορισμένα μέλη της κυβέρνησης του Ισραήλ που έχουν ξεφύγει από κάθε όριο, αν θέλετε, σοβαρότητας. Τώρα, δεδομένου ότι ο κύριος Μπάιντεν είναι ένας απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει βάρος η τοποθέτησή του στα όσα γίνονται ή εκμεταλλεύεται αυτό το... ότι το γεγονός ότι είναι απερχόμενος ο κύριος Μπάιντεν, ο κύριος Νετανιάχου, για να κερδίσει χρόνο? Σε κάποιο βαθμό το αξιοποιεί αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι απερχόμενος δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάποιες δυνατότητες. Προφανώς έχει, αλλά δεν έχει τις απεριόριστες δυνατότητες. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι σε θέση να επιβάλλει κυρώσεις διακόπτοντας τον οπλισμό προς το Ισραήλ, πολύ περισσότερο εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας. Και αυτό το αξιοποιεί ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, πρώτα απ' όλα παίζοντας ένα παιχνίδι. Με άλλα λόγια, λίγο πολύ, να το πω έτσι ο λίγο νομά, κοροϊδεύοντας και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Άντονι Μπλίνκεν, λέγοντας ότι συμφωνεί σε κάτι ενώ δεν συμφωνεί, και επιπλέον παρεμβαίνοντας με τον τρόπο του στην προεκλογική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ο Τζο Μπάιντεν να είναι σε θέση να αντιδράσει πολύ πιο αποφασιστικά, διότι σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως θα υπονόμευε την εκλογή της Κάμελα Χάρις στο προεδρικό αξίωμα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Εξοργίζουν οι αποκαλύψεις για τον τρόπο και τις συνθήκες που λειτουργούσε το μοιραίο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Αντί για πιστοποίηση σχετικά με την ασφάλεια των μηχανημάτων, ανάμεσά τους και τον Crazy Dance, το Λούνα Πάρκ διέθετε απλές υπεύθυνες δηλώσεις. Στο μεταξύ, ο πατέρας του Γιάννη πήγε στον εισαγγελέα που κατήγγειλε συνεργασία του Δήμου Κασάνδρας με τον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ. Συνοδευόμενος από τον γιο του, ο πατέρας του άτυχου Γιάννη, ο οποίος σκοτώθηκε στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, το πρωί εμφανίστηκε στο δικαστικό Μέγαρο Πολυγύρου.
Μέσα στο σακίδιο πλάτης έχει όλα τα έγγραφα που σύμφωνα με τον ίδιο καίνε όσους δεν φρόντισαν για την ασφάλεια των παιχνιδιών στο Λούνα Πάρκ. Σήμερα πιστεύουμε ότι θα πείσουμε τον εισαγγελέα ώστε να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες δίωξεις. Όλα τα έγγραφα τα οποία συμπληρωματικά αποδεικνύουν τη συμμετοχή ανθρώπων και καταστάσεων. Χθες, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι, τελέστηκε το τρισάγιο στη μνήμη του 19χρονου Γιάννη. Ο πατέρας του λύγησε. Με όποια δύναμη του έχει απομείνει, συνεχίζει τον προσωπικό του αγώνα για την αποκάλυψη της αλήθειας, σε εγκληματικές παραλήψεις και ενέργειες που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού του. Υπάρχει σχέση Δήμου και συγκεκριμένου επιχειρηματία τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια, με απευθείας αναθέσεις και εντάλματα πληρωμών. Στο φως της δημοσιότητας, υπεύθυνη δήλωση που έχει την υπογραφή μηχανικού για το παιχνίδι που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου. Υπογράφηκε στις 3 Μαΐου του 2024 και αναγράφεται ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Λούνα Πάρκ και των παιχνιδιών, ανάμεσα στα οποία είναι και το Crazy Dance, το μοιραίο παιχνίδι που έχασε τη ζωή του ο 19χρονος. Μια υπεύθυνη δήλωση σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την πιστοποίηση τεχνικού ελέγχου ιδιωτικής εταιρείας για την ασφάλεια των μηχανημάτων, η οποία είχε λήξει τον περασμένο Απρίλιο και δεν είχε ανανεωθεί για το συγκεκριμένο μηχάνημα. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος μηχανικός ο οποίος θα έβαζε τη σφραγίδα του για να πιστοποιήσει μια τέτοια απαράδεκτη τεχνικά κατασκευή. Το μοιραίο παιχνίδι αποτελεί μια φθηνή αντιγραφή του ιταλικής κατασκευής Crazy Dance. Κατασκευάζαμε παιχνίδια. Πήγανε, βρήκανε ένα Crazy Dance ιταλικό, το βγάλαν φωτογραφία και ό,τι χρειαζόταν. Η κίνησή του όλη είναι η ίδια με το ιταλικό. Αλλά τα καθίσματα τα πήραν από αυτοκινητάκια, από συγκρόμενα. Αυτό που έσπασε ήταν συγκρόμενο πρώτα. Κάνανε αυτή τη βάση τη σιδηριά και το τοποθετήσανε πάνω. Αποκλείεται αυτό το μηχάνημα όλο στο σύνολό του να έχει βγει από εργοστάσιο κατασκευή. Η ανοδομή του, δηλαδή τα αυτοκινητάκια αυτά που κάθονται ο κόσμος απάνω, ήταν απαράδεκτα τεχνικά κατασκευασμένα. Υπήρχαν σωλήνες ανάμεσα στα καθίσματα. Πάνω στις σωλήνες υπήρχαν οπές όπου είχαν περάσει αυτή τέχνη έντος βάσης για ζώνες ασφαλείας. Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται. Ένα 44χρονος φέρεται να βίαζε κατ' εξακολούθηση μία 16χρονη κοπέλα, η οποία μάλιστα ήταν φίλη του γιού του. Το κορίτσι μαρτυρούσε στα χέρια του αντίστακτου άνδρα ήδη από τον περασμένο Ιούνιο. Βρήκε όμως τη δύναμη να μιλήσει στον πατέρα της, ο οποίος κατήγγειλε τον φερόμενο ως δράστη. Η αστυνομία μετά από παρακολούθηση τον συνέλαβε. Νέα φρίκη στον Κολωνό. 44χρονος κατηγορείται ότι βίαζε κατ' επανάληψη μέσα σε 2,5 μήνες ανήλικη φίλη του γιού του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος γνώρισε την 16χρονη μέσω του παιδιού του και για καιρό την προσέγγιζε φιλικά. Κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, ώσπου ένα βράδυ την παρέσυρε μέσα στο αυτοκίνητό του. Οδήγησε την ανήλικη σε αυτό το εγκαταλελειμμένο οικόπεδο κοντά στο σπίτι του και την βίασε. Βλέπουμε αυτοκίνητα που πηγαίνουν εκεί και μετά από, αν τύχει να είμαι έξω και να έχω οπτική επαφή, μετά από μισή ώρα να φεύγουν τα αυτοκίνητα με τις κοπέλες που κάθε βράδυ έρχονται για ωραίο έρωτα. Σύμφωνα με όσα είπε το κορίτσι, ο 44χρονος την απειλούσε και την εκβίαζε ότι θα κάνει κακό σε εκείνη και την οικογένειά της. Έτσι κατάφερνε να εξασφαλίζει την σιωπή της και να την βιάζει ξανά και ξανά καθ' όλη την διάρκεια του καλοκαιριού. Πριν από λίγες ημέρες, το κορίτσι που έχει χάσει την μητέρα του δεν άντεξε άλλο. Εκμυστηρεύτηκε σε φιλικό της πρόσωπο την φρίκη που ζούσε και εκείνο την έπεισε να μιλήσει στον πατέρα της και να ζητήσει βοήθεια. Ο πατέρας της κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στην αστυνομία και ο 44χρονος τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση. Πριν από 3 ημέρες, πιάστηκε να κάνει βόλτες έξω από το σπίτι της κοπέλας. Προσπαθούσε να την βρει, ενώ την καλούσε συνεχώς στο τηλέφωνο, χωρίς εκείνη να απαντά. Λίγη ώρα μετά, οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο και τον ταυτοποίησαν. Αρχικά, όταν αντιλήφθηκε ότι τον είχαν περικυκλώσει, προσπάθησε να τραπεί σε φυγή, όμως δεν τα κατάφερε και συνελήφθη. Το αυτοκίνητο και το κινητό του κατασχέθηκαν, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στο Περιστέρι, κατασχέθηκε και ένας υπολογιστής. Ακόμη, ελήφθηκε βιολογικό υλικό και εστάλη στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Παιδοψυχολόγος που εξέτασε τη 16χρονη στο σπίτι της, διαπίστωσε ότι η ανήλικη βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση από όλα αυτά που βίωσε.
Η κοπέλα εξετάστηκε και από ιατροδικαστή. Αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι της Κρήτης για την κακή κατάσταση του βόρειου οδικού άξονα που έχει ως αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους κάθε χρόνο. Σε συγκέντρωση που πραγματοποίησαν στο σημείο που τρία νέα παιδιά έχασαν την περασμένη εβδομάδα τη ζωή τους, βροντοφώναζαν ότι δεν πάει άλλο, ζητώντας από την πολιτεία να πάρει άμεσα μέτρα ώστε να μην υπάρξουν άλλα θύματα. Κάθε μέρα βλέπουμε αίμα, κάθε μέρα στο νοσοκομείο μας φέρνουν παιδιά και νέοι και μεγάλα. Όχι άλλα παιδιά στην άσφαλτο, όχι ούτε παιδιά ούτε μεγάλα. Μία εβδομάδα από το χαμό του 15χρονου Αλέξανδρου, του 18χρονου Νίκου και του Θοδωρή, 20 ετών, στο βόρειο οδικό άξονα στην Κρήτη, συγγενείς και φίλοι των τριών παιδιών συγκεντρώθηκαν στο σημείο της τραγωδίας για να φωνάξουν όλοι μαζί φτάνει. Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο! Νεότερο θύμα αυτής της τραγωδίας στην άσφαλτο, ο 15χρονος Αλέξανδρος, η σπαραχτική έκκληση της μητέρας του κατά τη διάρκεια του συμβολικού αποκλεισμού είναι να μην υπάρχουν άλλα θύματα. Αλέξανδρε, παιδί μου! Δες τον άρθρο, που είναι το γεια μου! Η μητέρα του Αλέξανδρου λυγίζει. Αλέξανδρε! Νίκος! Θοδωρή! Όχι άλλα αίμα στην άσφαλτο! Στο ύψος του κόμβου Καλατά, όπου έχασαν τη ζωή τους τα τρία παιδιά, λίγα λουλούδια. Ο Θεός να φυλάει όλες τις οικογένειες και όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν έχω τι άλλο να πω. Είμαι οδηγός ταξί 42 χρόνια. Μέσα στη νύχτα έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλά, αλλά αυτό το χάλι δεν το ξανάδα ποτέ. Να βάλουν κάποια μέτρα. Ό,τι μπορεί να κάνουν, καλού θα είναι. Αυτό που ζητούν κάτοικοι και φορείς είναι να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να μην υπάρξουν άλλα θύματα. Πρώτο απ' όλα να τοποθετηθούν προστατευτικές μπάρες. Αυτή τη στιγμή μετράμε πιο πολλά εικονοστάσια στην Εθνική Οδό από ό,τι μπάρες προστασίας. Αυτή τη βδομάδα ζητάμε να έρθει ο κύριος Σταϊκούρας εδώ να μας δώσει λύσεις άμεσου αποτελέσματος. Μπορούνε. Είναι η κεντρική εξουσία, μπορεί άμεσα να προστατεύσει τους πολίτες της Κρήτης. Άμεσα να δοθεί λύση στα επικίνδυνα σημεία τουλάχιστον του ΒΟΑΚ και βεβαίως να μελετήσουμε ένα δίκτυο σε όλη την Κρήτη που να εξυπηρετεί τις τρέχουσες ανάγκες. Η αριθμή των θυμάτων στο βόρειο οδικό άξονα είναι σοκαριστική. Ήδη τους πρώτους 8 μήνες του 2024 έχουν σκοτωθεί 40 άτομα. Από το 2015 μέχρι και σήμερα τα θύματα ξεπερνούν τα 110. Πηγαίνετε να δείτε τους δρόμους του Ηρακλείου. Πηγαίνετε να δείτε τους δρόμους στις Μοίρες, στη Χερσόνησο, στην Ιεράπετρα και συγκρίνετε με τους δικούς μας. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Κινδυνεύουμε και κινδυνεύουμε τα παιδιά μας. Και κάποια στιγμή θα πρέπει οπωσδήποτε αυτός ο δρόμος, ο οποίος χρόνια τώρα, θυμάμαι πολύ μικρός, θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί. Και οποιοσδήποτε ενστάσεις υπάρχουν από κάποιους, μήπως πάνε να το ξανασκεφτούν και να τις αποσύρουν. Αυτό που τονίζουν όλοι είναι πως πλέον δεν χωρά αναβολή στις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο βόρειο οδικό άξονα, προκειμένου να σταματήσει η Κρήτη να θρυνεί και άλλα θύματα. Να δούμε τώρα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ποιοι επέβαιναν στο πολυτελές γιότ, το οποίο βυθίστηκε σε ελάχιστο χρόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα από τις ακτές της Σικελίας, παρασύροντας τον θάνατο 6 άτομα. Ανάμεσα σε αυτούς που χάθηκαν είναι ο μεγιστάνας Μάικλ Λίντς, ιδιοκτήτης του ιστιοφόρου, η 18χρονη κόρη του, αλλά και ο 70χρονος πρόεδρος της Morgan Stanley International. Μια κρουαζιέρα αναψυχής που μετατράπηκε σε τραγωδία. Ένα πολυτελές γιότ που μετατράπηκε σε υγρό τάφο. Μυστήριο γύρω από το ναυάγιο στο Παλέρμο. Πώς βυθίστηκε το αβύθιστο γιότ των 35 εκατομμυρίων. Πώς έχασε τη ζωή του ο Βρετανός μεγιστάνας και οι καλεσμένοι του. Μάικ Λίντς, 59 ετών. Ο άνθρωπος που διοργάνωσε την κρουαζιέρα για να γιορτάσει το τέλος μιας δικαστικής του περιπέτειας, όπου κατηγορείται για απάτη ύστερα από εξαγορά της εταιρείας του από γίγαντα της Silicon Valley. Γνωστός ως ο Bill Gates της Ευρώπης. Μαζί με τον πατέρα της και η 18χρονη Χάνα βρέθηκε νεκρή. Η μητέρα της Άντζελα το μοναδικό μέλος της οικογένειας που κατάφερε να επιζήσει του ναυαγίου. Τζόναθαν Μπλούμερ, ο 70χρονος πρόεδρος της Morgan Stanley International, συνόδευε τον φίλο του σε αυτό το ταξίδι χαράς. Μαζί και η σύζυγός του, Judy Blumer, επίσης μεταξύ των νεκρών. Το 56 μέτρων Bayesian μετέφερε 22 άτομα. Είχε γυροβολήσει κοντά στο λιμάνι του Πορτιτσέλο. Ξαφνικά χτυπήθηκε από υδροστρόβιλο. Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η βύθισή του. Διήρκησε λιγότερο από ένα λεπτό.
Νεκρός και ο Κρις Μορβίλο, δικηγόρος του Λίντς, όπως και η σύζυγός του Νέδα, γνωστή σχεδιάστρια κοσμημάτων. Οι Βρετανοί ερευνητές μιλούν για το φαινόμενο του μαύρου κύκνου, την εκδήλωση ενός ακραίου φαινομένου σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο 50χρονος καπετάνιος James Catfield, με καταγωγή από τη Νέα Ζηλανδία, είναι ένας από τους επιζώντες. Ανακρίθηκε για ώρες. Δεν το είδαμε να έρχεται, ήταν τα πρώτα λόγια του κυβερνήτη. Μεταξύ των διασωθέντων και η Σάρλοτ Γκολούνσκι που κατάφερε να σώσει και την ενός έτους κόρη της που παρασύρθηκε από ένα τεράστιο κύμα. Οι δίτες αναφέρουν ότι το κατάρτι του σκάφους δεν έσπασε, ανατρέποντας έτσι την αρχική εκτίμηση για τα αίτια του ναυαγίου. Μεταξύ των νεκρών, ο σεφ του γιότ Ρικάλντο Τόμας. Άνθρωπος απόλυτης εμπιστοσύνης, γνώριζε τον Λίντς για 30 χρόνια. Όσο η επιχείρηση διάσωσης ήταν σε εξέλιξη, ο Στίβεν Τσάμπερλεν, συνέτερος και συγκατηγορούμενος του Λίντς, σκοτώθηκε σε τροχαίο και αυτός λίγες ημέρες μετά το τέλος της δικαστικής τους περιπέτειας. Έκανε τζόκινγκ στο δρόμο και χτυπήθηκε θανάσιμα από διερχόμενο αυτοκίνητο, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος του. Σύμπτωση ή κάτι άλλο? Το καλοκαίρι τελειώνει, αλλά όπως φαίνεται, πολλοί είναι εκείνοι που συνεχίζουν να επισκέπτονται την χώρα μας. Η εικόνα από το κέντρο της Αθήνας και την Ακρόπολη θυμίζει μέσα καλοκαιριού. Όπως λένε ξένοι επισκέπτες, η Ελλάδα είναι ιδανικός προορισμός και για τους φθινοπορεινούς μήνες. Τέλη Αυγούστου και οι ουρές τουριστών κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης θυμίζουν περισσότερο μέσα καλοκαιριού. It's absolutely gorgeous. It's a great place. Learn history, see beautiful sights, beautiful water, beautiful people, wonderful food. We woke up at 6 a.m. to go to the Acropolis and we're going to go to the museum. Το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, ο καλός καιρός και το νόστιμο παραδοσιακό ελληνικό φαγητό, όπως φαίνεται, κερδίζουν τους ξένους επισκέπτες και το φθινόπωρο. We are going to walk around and eat and have fun. We're going to see the Acropolis and then we're just going to explore around Athens. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μόνο το πρώτο εξάμηνο του χρόνου τα έσοδα από τους Γερμανούς τουρίστες έφτασαν στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τους Βρετανούς περίπου το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, οι τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν 540 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο διάστημα οι Γάλλοι άφησαν στη χώρα μας περίπου 446 εκατομμύρια ευρώ και οι Ιταλοί περίπου 330 εκατομμύρια. I don't have any little kids and so I like to go on vacation once the kids are all back in school. So September, October is usually a little nicer. The weather's still nice, but it's not so crowded. Η εισερχόμενη τουριστική κίνηση είναι ήδη από τον Ιούνιο αυξημένη κατά 8,8%. Because it's warmer here and it's very nice culture and nature. Σύμφωνα με μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τουριστικές εταιρείες, την Square Mouth, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 8η θέση στις προτιμήσεις των Αμερικανών για διακοπές το φθινόπωρο. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel ολοκληρώθηκε. Και πάλι μαζί αύριο στις 18:00 το απόγευμα. Γεια σας!